Έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση για το θάνατο της 68χρονης από την Μπέλα, Άρη. Και θα το δούμε το θέμα και πιο αναλυτικά μετά με τον δικηγόρο της οικογένειας. 68 ετών, σύμφωνα με τους συγγενείς της, δεν είχε υποκείμενα νοσήματα. Είχε κάνει το πρώτο εμβόλιο τον Απρίλιο, είχε εμβολιαστεί με Pfizer και 4 Μαΐου πηγαίνει για τον δεύτερο εμβολιασμό της. Λίγες ώρες αργότερα παραπονιέται για ζαλάδες, για εμετούς και για μούδιασμα στα άκρα. Πηγαίνουν στο νοσοκομείο, όπου εκεί τις γίνονται εξετάσεις, δεν προκύπτει κάτι ιδιαίτερο. Σύμφωνα με τους συγγενείς, πάντα οι άνθρωποι από το νοσοκομείο της είπαν ότι μάλλον πρόκειται για παρενέργειες του εμβολίου, οι οποίες υποχωρούν και στη συνέχεια της δίνουν εξιτήριο. Όμως, όταν επιστρέφει στο σπίτι της, οι υπόνοι αυτοί επιστρέφουν, ανεβάζει και πυρετό και σπευσμένα την ξαναμεταφέρουν στο νοσοκομείο με δικό τους όχημα οι συγγενείς της. Μάλιστα, όταν έφτασε, ήταν και χωρίς τις αισθήσεις της, διασωληνώθηκε, αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Έτσι, τώρα η οικογένειά της έχει καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου και ζητά να εξακριβωθούν οι συνθήκες και τα αίτια θανάτου της γυναίκας. Μάλιστα, για τον λόγο αυτό θα γίνει και η ιατροδικαστική εξέταση νεκροψία αύριο στην Θεσσαλονίκη, παρουσία και τεχνικού συμβούλου.